Όσο σοβαρή περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή για την οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή αλλοδαπός τουρίστας. Ο 53χρονος ξεκίνησε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με πιθανότερο προορισμό το Καμαραϊκό Σπήλαιο του Δήμου Φεστού, ωστόσο στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του. Εμείς χθες το πρωί γύρω στις 10 και κάτι κινητοποιηθήκαμε με δύο άτομα από την ομάδα Ίκαρος της μονάδας μας και δύο άτομα από την κοινοφιλική ομάδα, το σκύλο μας. Συνέδραμε δε και το κλιμάκιο των Μυρών με ένα όχημα δύο ατόμων. Δυνάμεις της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ για τρίτο 24ωρο χτένισαν την περιοχή όπου εκτιμάται ότι χάθηκε ο τουρίστας. Με ντρόουν αλλά και τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή για ίχνη του ξένου επισκέπτη. Το αυτοκίνητο, πάντα σε συνεννόηση και επικοινωνία με τον επικεφαλής των ερευνών εκεί, έχει βρεθεί έξω από το χωριό Καμάρες, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή το άφησε και εικάζουν και στην αστυνομία ότι κινήθηκε ανωδικά προς το σπήλαιο το Καμαραϊκό. Αυτό που προβλημάτισε εξ αρχής τις αρχές είναι το γεγονός ότι η περιοχή στην οποία επικεντρώνονται οι έρευνες είναι δασώδης και δύσβατη και απαιτούνται αντοχές και σωματική δύναμη για να επιβιώσεις, ενώ κάποια σημεία μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα για όσους δεν γνωρίζουν τον τόπο. Νοτικά, από την πλευρά δηλαδή της Μασαράς, επιχειρούσε η αστυνομία με το όχημα των Μυρών το δικό μας. Εμείς, η ομάδα ΣΜΙΕΑ, μαζί με τον σκύλο μας, επιχειρήσαμε νοτικά, αν γνωρίζετε, από το δρόμο της Νίδας που οδηγεί νότια προς Μεσαρά. Πολύ δυσβάτο το σημείο, πολλές ρηπές ανέμου, το λέω αυτό για τα αέρια μέσα τα δικά μας. Ερωτηματικά προκαλεί και το γεγονός ότι ο τουρίστας δεν επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, γεγονός που θα κινητοποιούσε άμεσα τον μηχανισμό αναζήτησης. Μάθαμε ότι είχε επικοινωνήσει με την οικογένειά του στη Γερμανία, ομοεθνής του. Κατά ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί δεν επικοινώνησε με τις αρχές εδώ, με το 112. Αν είχαμε κάποιο στίγμα δηλαδή, να μπορέσουμε να κινηθούμε πιο συγκεκριμένα, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορέσαμε καν εμείς σαν ομάδα Ίκαρος, ρωτήσαμε αν υπάρχει κάποια περιγραφή σχετικά με το ρουχισμό του, έτσι ώστε από τον αέρα, να μπορέσουμε, από τον ουρανό δηλαδή, να μπορέσουμε να δούμε, να ψάχνουμε συγκεκριμένα, ξέρω, κόκκινο χρώμα, πράσινο χρώμα, ούτε αυτό. Δυστυχώς ούτε αυτό.